Λοιπόν, θα παραμείνουμε για λίγο ακόμη στο ζήτημα, καθώς όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, είναι ιδιαίτερα σοβαρά όλα όσα θα γίνουν από εδώ και έπειτα και αφορούν το χώρο της υγείας αλλά και τους φαρμακοποιούς. Μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Εύρω, ο κύριος Πασχάλης Γουτκίδης. Κύριε Γουτκίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Πασχάκη. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό που είπε πριν από λίγο ο συνάδελφός σας από την Κομωτινή, ο κύριος Τσαπέκος, και είπε χαρακτηριστικά, δεν ξέρω αν το ακούσατε, θα μας το πείτε ή όχι, ότι αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει ασθενείς να μην έχουν χρήματα να αγοράσουν τα φάρμακά τους. Και πολύ φοβάται ότι αυτή η κατάσταση θα επιδεινωθεί κι άλλο. Έτσι ακριβώς. Είδατε ότι δεν είναι προβλήματα των φαρμακοποιών. Δυστυχέστατα είναι προβλήματα της κοινωνίας συνολικά. Όπου βέβαια παρακολουθώντας πριν από λίγο και τις εξαγγελίες τις χθεσινές του κυρίου Σαλμά, δεν μπορούν να καταλάβουν για ποιο λόγο επιχαίρεται το Υπουργείο Υγείας. Πολύ σωστά είπε ο συνάδελφος και σημειώστε ότι με την τελευταία μεγαλειώδη μεταρρύθμιση στο χώρο της υγείας, όπου πια με πολύ χαμηλές τιμές αναφοράς, τιμές Ινδίας ή Πακιστάν, συγγνώμη με πολύ σεβασμό συγκεκριμένες χώρες, αναγκάζεται ο Έλληνας φορολογούμενος να πληρώνει πολύ μεγαλύτερες διαφορές όχι μόνο στα πρωτότυπα φάρμακα αλλά και στα αντίγραφα. Και να σου πω ότι τυχαίνει να υπάρχει φάρμακο στο οποίο η διαφορά φτάνει και τα 50 ευρώ. Οπότε ασφαλισμένος με 3 κουτιά επί 50 ευρώ έχει επιπλέον κόστος 150 ευρώ. Κύριε Συμμετοχή κύριε. Του κόσμου από το 9% όταν ήταν πριν από 2 χρόνια με μια στάση στο 16%, κύριε Μπασκάκη, έχει φτάσει σήμερα στο 40%. Άρα λοιπόν προσπαθούμε να σώσουμε τα ταμεία μειώνοντας για το 13% και οδηγώντας σε μία προσαρμογή, ακούστε το ποσοστό για το φάρμακο, 66%. Ένα ποσό που στο μεγαλύτερο μέρος θα το βρούμε στις τσέπες των ασφαλισμένων. Δεν μπορούν και δεν θα μπορούν και δεν θα μπορέσουν ακόμα χειρότερα, περνώντας το πρώτο εξάμεινο του 2013, να αγοράσουν τα φάρμακα. Πριν από λίγες ημέρες, και για να είμαι πιο συγκεκριμένη, πριν από μία εβδομάδα, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος προχώρησε σε μία έκτακτη συνεδρίαση, αμέσως δηλαδή μετά την ψήφιση των μέτρων. Εκεί ήσασταν παρόν και εσείς. Πήρατε κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις και αυτές έχουν να κάνουν και με τις κινητοποιήσεις σας στις 26 και 27 Νοεμβρίου, κύριε Πρόεδρε. Η πρώτη μεγάλη απόφαση είναι αυτό που λέμε καιρό τώρα, ίσως τις φορές που το είπαμε και δεν ακούστηκε όσο καλά θα έπρεπε. Θα το επαναλάβουμε πλέον στο διήμερο της απεργίας 26 και 27. Αυτή είναι η προαναγγελία των κινητοποιήσεων, τίποτα περισσότερο. Ότι εάν υπάρχει ένα σοβαρό κράτος που δεν υπάρχει και θέλει να στηρίξει έναν ΕΟΠΗ ο οποίος θα στεγάσει σε λίγο 9 εκατομμύρια ασφαλισμένων ανθρώπων, δεν μπορεί με μαγκανίες, με μαγείες και με εξορκισμούς δαιμόνων μέχρι σήμερα να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Εάν δεν υπάρξει υπερκομματική θέση και αν δεν υπάρξει σαφέστατη κυβερνητική θέση, και θα πρέπει, και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μπουν συγκεκριμένα χρήματα για να καλυφθεί όχι μόνο το κομμάτι του φαρμάκου αλλά το κομμάτι συνολικά των υπηρεσιών. Σημειώστε το 12 κλείνει ο ΕΟΠΗ με χρέη ομολογημένα από την ηγεσία του Υπουργείου 5 δις, που πολύ φοβούμε και θα συμφωνήσετε και εσείς και ο κόσμος ότι είναι πολλά περισσότερα. Εάν δεν στηρίξει αυτή την προσπάθεια πραγματικά με πόρους, τότε πλέον όχι μόνο για φάρμακο δεν μπορούμε να μιλήσουμε, ούτε καν υποτυπωδώς και στοιχειώδως για υγεία. Αφήστε πια όλα εκείνα τα αστεία που ακούμε. Μην περνάτε κοντά από τις εισόδους των νοσοκομείων, γιατί κινδυνεύετε να χρεωθείτε με 25 ευρώ. Αυτό το αστείο 1 ευρώ ανασυνταγή, το οποίο θα αρνηθούμε εμείς οι φαρμακοποιοί να εισπράξουμε ως φοροεισπράκτορες άλλων εποχών για αυτό το αστείο κράτος. Λοιπόν, και όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν ένα μόνο σκοπό, να καταργήσουν και την υγεία μαζί με τα ελάχιστα όσα αγαθά δημιούργησε ο πολιτισμός των Ελλήνων και να περάσουμε σε μια διαφορετική εποχή. Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, θέλω καταρχήν να μας περιγράψετε λίγο την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στον Εύρο. Στην Κομωτινή, στον Ομόρο, εδώ ο κ. Τσαπέκος είπε ότι ήδη παρατηρούνται ελλείψεις σε σοβαρά φάρμακα. Στον Ομό Εύρου, κύριε Πρόεδρε, πώς έχει η κατάσταση μέχρι στιγμής? Έχουμε ελλείψεις. Ελλείψεις παρατηρούνται και θα παρατηρούνται από τη στιγμή που ο ορισμός της τιμής γίνεται έτσι. Και στο βαθμό που υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες διαφωνούν με τον τρόπο, υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις. Ωστόσο όμως, προσεκτικά και με έναν τρόπο που εμείς από την πρώτη ημέρα στα φαρμακεία μας προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε, ανακυκλώνοντας οποιοδήποτε υπάρχουν στόκ.
πραγματικά λειτουργούμε σε ομάδες φαρμακείων, όπου το στόκ που υπάρχει το κάνουμε ένα συνολικό στόκ και με αυτό προσπαθούμε να δώσουμε φάρμακο στους ασφαλισμένους. Ας αποφύγουμε τις υπερβολές και ας σταματήσουν οι γιατροί να εγγράφουν τρίμηνες ή δίμηνες συνταγές επί του παρόντος. Ας κινηθούμε ήρεμα σε επίπεδο φαρμάκου ενός μήνα. Θεωρώ και πιστεύω ότι με αρκετά μεγάλη δυσκολία θα αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις. Μέχρι τώρα τα καταφέρνουμε. Δεν είχαμε και δεν έχαμε ελλείψεις τέτοιες που στη βάση θα κινδύνευε η υγεία και η ζωή των ασφαλισμένων. Και πιστεύω ότι στο επόμενο διάστημα, πάλι με ετού την τακτική, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το ζήτημα. Προσθέστε σε όλα αυτά και το κοινωνικό φαρμακείο, όπου πια έχουμε ανοίξει τις πόρτες του, όχι μόνο στον κόσμο εκείνον που ελαίο ανάγκης τρέχει προς τα εκεί. Σημειώστε ότι αυτή τη στιγμή εφοδιάζουμε φάρμακα τα δύο νοσοκομεία του νομού. Λοιπόν, με όλο αυτόν τον τρόπο, ξέρω πως σας ακούγεται, συγχωρέστε με για τον τρόπο, θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση μέχρι ότου πια αναγκάσουμε τη φεδρή αυτή πολιτεία και τους εκπροσώπους της να μιλήσει σοβαρά. Αναφυσβήτητα, κύριε Πρόεδρε, το Μνημόνιο 3 και τα νέα μέτρα αποτελούν πλέον πραγματικότητα και αυτή την πραγματικότητα θα την νιώσουμε στο πετσί μας όσο περνούν οι μέρες ακόμη περισσότερο, διότι ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα από την εφαρμογή των νέων μέτρων. Και θέλω να ακούσω ένα δικό σας σχόλιο όσο αναφορά στο λεγόμενο χαράτσι, στο 1 ευρώ υπέρ του ΕΟΠΗ, ποια είναι η θέση σας και η άποψή σας, αλλά και για τα 25 ευρώ, επιτρέψτε μου να πω, που θα πληρώνει ο ασθενής, είτε είναι ασφαλισμένος είτε όχι, στα δημόσια νοσοκομεία, στο ΕΣΥ. Τα θεωρώ τελείως απαράδεκτα. Ακόμα και το εσχρότερο αστείο να μου έκανε κανένας, δεν θα μπορούσα να το θεωρήσω διαφορετικά. Θα αρνηθούμε εμείς οι συνάδελφοι και ήδη η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στην Αθήνα αυτό σημειώνει. Δεν θα γίνουμε φόρο εισπρακτικός μηχανισμός αυτού του κράτους. Στο επίπεδο των 25 ευρώ, παρότι άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα τον κύριο Υπουργό Υγείας να λέει ότι δεν θα εφαρμοστεί ευτυχώς από την 1η-1η του 2013, αλλά θα εφαρμοστεί την 1η-1η του 2014, αλλά μέχρι τότε υπάρχει χρόνος που εάν τα οικονομικά πάνε καλά, και αν εσείς είστε πεισμένοι και ο κόσμος ότι με τέτοιο μνημόνιο και με τέτοιο πολεμοσχέδιο τα οικονομικά θα πάνε καλά. Λοιπόν, αστεία πράγματα. Ένας μόνος σχολιασμός μου απομένει. Επιτρέψτε μου μέρα που είναι σήμερα. Καλή λευτεριά. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θα την έχουμε αυτή την ελευθεριά, κύριε Πρόεδρε, και μάλιστα με ποιον τρόπο και σε ποιο τόνο. Έτσι. Λοιπόν, θέλω και ένα τελευταίο σχόλιο, διότι έτσι κι αλλιώς τα μέτωπα είναι πάρα πολλά όσον αφορά στο θέμα του φαρμάκου. Δραστική ουσία, συνταγογράφηση, και εκεί γίνεται ένας κακός χαμός, επιτρέψτε μου να πω. Ναι. Πολλά έχουν ακουστεί και το ξέρετε πάρα πολύ καλά τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα πορευτείτε από εδώ και έπειτα. Επί της ουσίας, ο γιατρός θα συνταγογραφεί την δραστική ουσία και ο φαρμακοποιός θα δίνει το κατάλληλο σκεύασμα, το γενώσιμο αν θέλετε. Εκεί τώρα πιστεύετε ότι θα προκληθεί κάποιο πρόβλημα από την πλευρά των ασθενών, κάποια επιφύλαξη, κάποιος φόβος, διότι μπαίνει και το ερώτημα, αν θέλετε κύριε Γουτκίδη, και το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Βάρναλη, που ήταν καλεσμένο στο κεντρικό δελτίο, ότι σε περίπτωση που πάει κάτι στραβά, ομιγέννητο, και ο ασθενής αυτός παρουσιάσει κάποιες επιπλοκές από το συγκεκριμένο φάρμακο, τότε την ευθύνη ποιος την αναλαμβάνει? Εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα, ειλικρινά, και έχετε πάρα πολύ δίκιο. Πριν πούμε όμως ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, θα πρέπει να πούμε ότι εν πρώτης ευθύνη ετούτου το κράτους ή μάλλον ενός άλλου κράτους θα ήταν η εξής. Δεν ξέρω πόσα φάρμακα χιλιάδες γενώσιμα θα κατακλείσουν στο επόμενο διάστημα τη χώρα. Ήδη είχαμε πάρα πολλά σκευάσματα τα οποία δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε. Μπορεί να σας πείσει κανένας, και ρωτώ εσάς, μη μου απαντήσετε, έτσι απευθύνομαι στον κόσμο σαφώς. Μπορεί να σας πείσει ότι σε αυτές τις χιλιάδες των φαρμάκων που θα κατακλείσουν την ελληνική αγορά εν πρώτης, μπορεί να μου εγγυηθεί αυτό το κράτος χωρίς να διαθέτει επαρκή δυνατότητα πειραματικού ελέγχου, και όταν λέω πειραματικού ελέγχου, στο εργαστήριο για την ποιότητα του φαρμάκου? Δηλαδή το κριτήριο μόνο του κόστους του φαρμάκου είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να βάλει κανένας, για να μην το χαρακτηρίσω αλλιώς, σε μια πολιτισμένη χώρα. Άρα λοιπόν όλα ετούτα τα πράγματα, θα απαντήσω εμέσως στο ερώτημά σας, είναι ιστορίες που η θέση μας είναι συγκεκριμένη, στο χρόνο που θα μπει στο τραπέζι θα απαντήσουμε. Τις θεωρούμε αστείες με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται όλη η λειτουργία του φαρμάκου ως κόστος στην αγορά. Και ένα θέλω να κρατήσετε από εμάς τους φαρμακοποιούς στο βαθμό που είναι κομμάτι της δουλειάς μας. Ειλικρινά,
εμπιστευτείτε μας. Το φάρμακο το οποίο θα δοθεί από τα χέρια μας στους ασφαλισμένους θα είναι το φάρμακο εκείνο που ποιοτικά τουλάχιστον έχοντας τη δυνατότητα να έχουμε άποψη θα το κρίνουμε έτσι, και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με φάρμακο το οποίο θα παίξει το ρόλο του λαγού, γιατί δεν θα μείνουμε εδώ. Όλα αυτά που περιγράφεται είναι το ενδιάμεσο στάδιο για να πάμε κάπου πίσω, για να πάμε στο εξής. Ο χώρος του φαρμάκου και στην Ελλάδα, εδώ είναι και το πρώτο πείραμα. Εγώ θα σας το πω, κρατήστε ωστόσο οποιαδήποτε άποψη, επιφύλαξη, οτιδήποτε άλλο. Όλη αυτή η ιστορία, η ιστορία των γεννώσιμων όπως ξεκίνησε, λοιπόν, των δραστικών ουσιών με τον τρόπο που θα έρθουν και του υπολογισμού του κόστους ως μόνο οικονομικού μεγέθους, έχουν να κάνουν με την άλωση του χώρου του φαρμάκου, και μάλιστα οι εταιρείες οι οποίες προτείνονται να κατέλθουν των επάλξεων του ελληνικού κράτους είναι δύο. Υπάρχει μια εταιρεία, η Teva, η οποία είναι συμφερόντων υψηλότατων πολιτικών επιπέδων στη Γερμανία, και υπάρχει μια δεύτερη μεγάλη εταιρεία Αμερικανο-Ισραηλινών συμφερόντων, και αν εκεί δείτε την διακρατική απόφαση την οποία υπέγραψε ο κύριος Λοβέρδος το Φεβράριο του 10, καταλαβαίνετε που πάει η ιστορία. Άλλωστε δεν τα λέω εγώ, πριν από δύο εβδομάδες ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κακλαμάνης, τα κατήγγειλε όπως ακριβώς τα μεταφέρω. Άρα. Ας δούμε λίγο την ουσία όπως διαμορφώνεται και να δούμε λίγο το τέλος της, όπου τα κομμάτια του παζλ αρχίζουν πια να δένουν και όπου τα μηνύματα είναι ξεκάθαρα και σαφέστατα. Εκεί λοιπόν θα μιλήσουμε για κατάλυση της δημόσιας υγείας. Δέστε τις τελευταίες πράγματα που ψελίζει ο Υπουργός. Θα αξιολογήσουμε τα δημόσια νοσοκομεία σε σχέση με τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Θα επιβάλλουμε αστέρια στα νοσοκομεία, το έχουν επιβάλει στα εργαστήρια. Θα πληρώνουμε αλλιώς τα πεντάστερα νοσοκομεία, βλέπετε, ιδιωτικά, αλλιώς τα διάστερα. Δημιουργούμε εμέσως πλην σαφώς τάξη πληβίων 9 εκατομμυρίων Ελλήνων με τους υπόλοιπους των χιλίων ελληνικών οικογενειών, και η κατάσταση, αν μπορεί κανένας από αυτά τα στοιχεία να τη δει διαφορετικά, πέστε με ό,τι θέλετε, εδώ θα είμαστε και θα τα πούμε ό,τι χρειάζεται. Λοιπόν, τι να πρωτοποιεί κανείς, κύριε Πρόεδρε, και φυσικά έξω από αυτή την κουβέντα άφησα εσκεμμένα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς, τα χρέη του ΕΟΠΗ προς εσάς, που και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, ανοιχτή πληγή, να μην το παραβλέπουμε, διότι και αυτό είναι ένα κομμάτι που σας πονάει και εσάς και τον συναδέλφο σας, διότι πολλά φαρμακεία οδηγούνται σε κλείσιμο. Η υπόσχεση τότε από τις 12 Οκτωβρίου μέχρι τις 12 Νοεμβρίου θα αποπληρωθεί ο Ιούλιος και ο Αύγουστος από τη μεριά του Υπουργείου εκρατήθηκε. Στις 20 του μήνα πληρωθήκαμε το 10% του Ιουλίου και θα λέμε ευτυχώς, μέχρι τέλος του χρόνου πάρουμε τα λεφτά μας, του Ιουλίου επιμένω. Παραμένει όμως ανοιχτό το ζήτημα του συμψηφισμού των χρεών σας, κύριε Γουρκίδη, μια ρύθμιση την οποία την θέλετε και την απαιτείτε, με την έννοια ότι θα βοηθήσει και εσάς, αλλά Μπασκάκη, φυσικά και τους ασθενείς. Όχι γιατί μόνο των χρεών μας, των χρεών μιας ολόκληρης κοινωνίας. Υλικά δεν θέλω να μιλώ ούτε για τα χρήματα που μου οφείλουν. Βλέπω μια κοινωνία να βάλεται παντιοτρόπος με αυτόν τον άθλιο τρόπο. Οπότε δεν σε μνήνουμε, δεν θέλω να μιλώ για αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Λοιπόν. Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε στις 26 και 27 Νοεμβρίου ημερομηνίες κατά τις οποίες έχετε εξαγγείλει ότι θα κατέβετε αυτό ακριβώς, σε κινητοποίησεις. Με ηρεμία ο κόσμος, δεν είναι προαναγγελία περισσότερων ή μεγαλύτερων κινητοποίησεων. Το φάρμακο υπάρχει προς στιγμήν, θα υπάρξει, δεν θα κινδυνεύσει κανένας. Με υπομονή θα τα καταφέρουμε καλύτερα όλοι μας. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε και όλες τις χρηστικές διευκρινήσεις.